Πανηγυρίζομαι απόψε στον πανίγυρο αυτό και εμβληματικό λαό του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίλου του Μυροβλήτου, του εν το Αγίου όλοι ασκήσαντος και τελειοθέντος, την ανάπτυξη του φρικόβου θαύματος, το οποίο επετέλεσε ο Μέγας Αρχιστράτηγος των Επουρανίων Δυνάμεων, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, στην πόλη των Κολοσσών της Μικράς Ασίας, που έκτοτε μετονομάστη η πόλη σε εκείνη εις Χόνες, δηλαδή το μέρος όπου εγωνεύθησαν τρεις ποταμοί. Και καθά μας αναφέρει ο Ιερός Συναξαριστής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, κοσμημένος με το Πανάγιο Πνεύμα, έχω το προορατικό χάρισμα, ευρισκόμενος στην πόλη της Ιεραπόλεως, όπως λέγεται, προείδε ότι στην περιοχή εκείνη θα αναβλήσει αγίασμα εκ της γης δια της χάρητος και της ευλογίας του Αγίου Αρχιστρατηγού Μιχαήλ και θα ανεγερθεί ναός προς τιμή του Αρχιστρατηγού των Άγων Δυνάμεων. Και πράγματι, στην περιοχή εκείνη που προείδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ανέβρισε θαυματουργός, ανέβρισε αγίασμα και εκεί δίπλα εκατέλωθε, ανηγέρθη αμέγιστος λαός, στον οποίο προσμονάριος, διάκονο δηλαδή, ήταν ο Όσιος Άρχικος. Και γέννουν το θαύμα πολλά και θεραπεία και άνωθεν θείες ενέργειες δια της χάρητος του Αρχιστρατηγού Μιχαήλ, του Αρχαγγέλου των Άγων Τάξεων και Δυνάμεων. Και αυτό το ευθόνησαν και το εμίσθησαν οι ιδωλολάτροι κάτοικοι της περιοχής. Και αντιοδός προσεπάθησαν να φωνεύσουν τον Όσιο Άρχικο και να κλείσουν το Ιερό Αγίασμα. Και επειδή απέβησαν άκαρπες προσπάθειές τους, συνέλαβαν το σχέδιο να εκτρέψουν τους τρεις ποταμούς της περιοχής, τον Χρήσο, τον Λυκόστρατο και τον Κούφο, αυτά ήταν τα ονόματά τους, και έτσι με το πολύ νερό των ποταμών να συμπνίξουν και να αγιώσουν το είδο του αγιάσματος και ταυτόχρονα καταστρέψουν τον ιερό λαό του αμέγιστου Ταξιάρχου Μιχαήλ. Κι όταν κατόρθωσαν να πραγματώσουν το σχέδιό τους, τότε χάρη και δυνάμει και ενεργεία του Παναγίου Θεού εμφανίστηκε ο Αρχιστράτηγος Μιχαήλ και δια του δόρατος επάλαξε την γη και εκεί εσχίστη η γη και δημιουργήθηκε μία φοβερά καταβόθρα στην οποία όλο το είδο των ποταμών κατέπεσε και έτσι παρέμεινε αδιαβόλυτο το αγίασμα και ο πανίερος λαός. Γι' αυτό άθροι των ημερών μας, στην περιοχή εκείνη υπάρχει αυτό το θαυμαστό γεγονός, οι ποταμοί να κατέρχονται εντός της γης και γι' αυτό η πόλη των Κολοσσών ονομάστηκε Χόνες, δηλαδή το μέρος
όπου εχωνεύτησα τα ύδατα. Αδελφοί μου αγαπητοί, η πίστη μας, όπως και άλλες φορές να μετωνίσει, δεν είναι ιερά ιστορία ή μύθοι και παραδόσεις, αλλά είναι αποκάλυψη, είναι θαύμα, είναι ζωή, είναι εμπειρία, είναι προσωπικός πειραματισμός. Και ο Άγιος Αξιάρχης Μιχαήλ, το οποίο το θαύμα πανηγυρίζομαι σήμερα εδώ, αλλά και σε όλη την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, είναι ο πύργος τους αγγελικός, ο οποίος, όπως μας λέγει ο Λόγος του Κυρίου, είναι εκ των πρωτιστεγών αρχιστρατήγων και αρχαγγέλων, ο οποίος είναι λειτουργικό πνεύμα του Θεού που αποστέλλεται εις διακονία. Και αυτή τη μεγάλη της μέγιστη θέση ο ιερός αυτός νους, ο αγγελικός, την επέτυχε εργαζόμενος του αγαθών, κάνουν αληθή και ορθή χρήση της ελευθερίας. Διότι καθά η Ιερά Γραφή αναφέρει την φρικόδη εκείνη ώρα κατά την οποία επανεσκάπησε κατά τον δημιουργού του ο Αρχάγγελος, ο Πρώτος, ο Φωτεινός, ο Εωριστός, ο Υιός του Φωτός. Όταν λοιπόν επανεσκάπησε και γάπησε την κακία και σκέφτη γλωρίως κατά του ιδίου του Δημιουργού, επιθυμών να θέσει λέει τον θρόνο του υπεράνω του Κυρίου του, και μέσα από το έγκλημα της υπερηφανίας που τον πλημμύρισε, κι έτσι εκείνος έγινε ο Δημιουργός της κακίας, κατέπεσε και συνεκρίβει, και μαζί με αυτόν και όλο το υπαυτό αγγελικό τάγμα που από άγγελοι φωτός μεταβλήθησαν σε δαίμονες, σε αστές, σόφου. Τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εστάθη στο μέσο της ταραχής των αγγελικών όρων και φώνησε φωνή στην εντολία μεγάλη και είπε «Στόμε καλός, στόμε μεταφώ». Και εκείνη τη στιγμή όλη η ταραχή και όλη εκείνη η απεσία κατάστασης κατέπαυσε. Και οι αγγελικοί νόες εδοξολόγησαν τον Πανάγιο Δημιουργό της ζωής, τον Κύριο του δυνάμου. Ο Αρχάγγελος λοιπόν Μιχαήλ είναι ο μεγάλος εκείνος αγγελικός νους, ο χαριτωμένος, ο δυναμικός, που ηγάπησε τον Θεό και ευγνωμόνος, φερόμενος, την φρικόδη εκείνη ώρα της Επαναστάσεως του Εωσφόρου και των Αγγέλων, εκρατήθη εις το ύψος της πνευματικής χάριτος με την οποία επρίκησε ο Θεός τους αγγέλους αυτού. Αδελφοί μου, η Αγία Γραφή αναφέρεται πολλές φορές στην Ιερά Δράση και στο Ιερό Λειτουργήμα του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Και είναι παράδειγμα και για μας που είμεθα σύμβουλοι του, γιατί και οι αγγελοί και εμείς που είμεθα δημιουργημένοι κατά μέγη ο προφητάραξ θα πει «Βραχύντη Παναγγέλα». Πολύ λίγο είμεθα μικρότερο πνευματικά από τους αγγέλους. Αλλά εμείς έχουμε το προνόμιο της μετανοίας, γιατί επειδή φέρομαι το σκεδαστό ψαγκείο, το σώμα, το βαρύ, το παχύ, το δύσκολο, που πονάει, που ζητάει, που απαιτεί,
έχουμε το προνόμιο να μπορούμε με ένα Θεό στη τύχη να αναλαμβάνουμε την αθωότητα, να ξαναεπιστρέφουμε 77 της λέγει Κύριος, δηλαδή άπειρα, να πήγουμε και να σηκωνόμαστε, να γυρώμαστε. Πράγμα που δεν συμβαίνει με τους παιδιούς αγγέλους. Εκείνη μία φορά εκλήθησαν η προκυμασία δια της πολυρίας και της κακίας του αιωσφόρου. Και έκτοτε οι δαίμονες παραμένουν στη φρικόδη φαντασία τους και στην τραγική τους έκπτωση. Και οι άγγελοι άνθρωποι πλέον στο μεγαλείο της Θείας χάρητος και δυνάμεως. Και ξέρετε, η παρουσία των Αγίων Αγγέλων αλλά και των δαιμόνων είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι αποδεικτέα καθημερινά, γιατί το κακό είναι έργο του πονηρού δαίμονος και τα έργα του διαβόλου ήρθε ο Κύριος να καταργήσει. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Και εκείνος είπε ότι ο κοσμοκράτορ του αιώνος είναι ο αρχαίκατος όφης έως της ημέρας εκείνης της μεγάλης και επιφανούς που θα τελειώσει η ιστορία του κόσμου και θα αποκατασταθεί η τροφίσα έλεγχος θεία δικαιοσύνη και θα αποκαταλαχθεί πλέον ο κόσμος και θα αποδεί όντως βασιλεία του Θεού. Και γνωρίζουμε από την παράχρηση της πνευματικής μας δυνάμεως, μέσα από την παραψυχολογία και τα έργα του σώματος, τη μαύρη μαγεία, την τεχνική βουντού, τις διάφορες διαδικασίες των πονηρών δαιμών, την αιώρηση, το εκτόπλασμα, την αυτόματη γραφή και όλα τα σκοτεινά έργα που συμπαρατάσσονται στο συγχρονισμό με τον δαίμονα και τα έργα. Γνωρίζομαι εκ του εναντίον την ύπαρξη ή μάλλον αποδεικνύεται η ύπαρξη του πνευματικού κόσμου. Και είναι τραγικό σήμερα οι άνθρωποι να αρνούνται τον πνευματικό κόσμο αλλά να τρέχουν εκεί στα καταγόγια των δαιμόνων, στη μαγεία, στην αστρολογία, στα δαιμονιώδη έργα, στις σκοτεινές μασονικές σχολές, εκεί όπου λατρεύεται ο διάβολος και τα έργα του. Εμείς λοιπόν, αδελφοί, έχουμε τώρα το προνόμιο να χαιρόμεθα την ενέργεια του αρχισυγκρατήτου Μιχαήλ και των θείων Αγίων Αγγελικών δυνάμεων. Και έχουμε και ακόμη ένα μεγάλο προνόμιο, η βαπτισμένη στο όνομα της Παναγίας Θεάδος, εν τη μία Αγία Καθολική Ορθοδόξο Εκκλησία, να μας έχει βοηθεί στον κάθε ένα και την κάθε μια από μας ο προστάτης, εφαίστειος, άγγελος, ο φύλακας μας, ο οποίος μας συμπαρίσταται και μας προστατεύει. Γιατί ο κάθε ένας και κάθε μία από μας είναι ένας έψυχος λαός του Θεού. Και γι' αυτό η Εκκλησία έχει την ωραία ευχή. Διαβάζουμε στο Ιερό Απόδειγμα. Άγιε Άγγελε, ο εφεσκός της αθλίας του ψυχής και της ταλαιπωρίας. Προσευχόμεθα λοιπόν στο φύλακα άγγελο μας. Ζούμε μέσα στην πληρότητα του αγγελικού κόσμου. Καλούμεθα και εμείς να αποδούμε μετά των Αγίων Αγγέλων η γνωρή της αιωνίου δόξης των σφαγμένων από τον Θεό. Χαιρόμεθα την χάρη της παρουσίας των Αγίων Αγγέλων μέσα στην Εκκλησία μας. Και αν είχαμε πνευματικά μάτια καθαρά από την υλοφροσύνη, τον ειδονισμό, τον φεδροεπίφεδρο δικαιωματισμό του θανάτου, θα
βλέπουμε τους Αγίους Αγγέλους να πλημμυρίζουν κατά την ώρα της ανεβάθμου θυσίας του Ιερού Θυσιαστήριου, όπως τους έβλεπε ο προστάτης έφερος και ο δημούχος μας, ο Άγιος Σπυρίδων, το οποίο ψάχνονται στο Ιερό των Πληγίκιων, αναφέρομαι αυτό το γεγονός, αγγέλους έστειες συλλειτουργούντας Ιερό. Και όπως τους έβλεπε και ο ενισχάτης του Ρώτης, συγγενινόμαστε όσπρος και θροφόρος και άπλος, ο Τσανίκης, ο εντυμονίτος του Δαβίδ Βερεβία, ασκητικός διαβλέψης, ο οποίος συλλειτουργεί με τον Αγίο Αγγέλο και έβλεπε αυτούς πρόσωπο προς πρόσωπο. Η παρουσία λοιπόν του Αγίου Αρχιστρατήρου Μιχαήλ σήμερα εδώ, στον Πανίερο Ναό, το Σύριο, δια του Ιερού του εικονίσματος, μας εμπνέει, μας χαρίζει υγεία, πνευματική ευεξία, δύναμη, αλλά και στέλνω και κατάληψη. Ότι μπορούμε κι εμείς να επιτύχουμε όπως εκείνος το απόλυτο. Να σταθούμε την ώρα της κρίσεως, της όποιας κρίσεως της ζωής μας. Απέναντι στο βήθιο κακό, στο ψέμα, στην αμαρτία, στο συγχρονισμό με την σύψη και τη διαφορά, στο έγκλημα με τις κύριες μορφές. Αγέροχοι, κατάλληλοι, αδραίοι, αμετακίνητοι στην πίστη και την αγάπη του Θεού. Για να τιμήσουμε τον Αρχάγγελο, τον Αιρό του Θείο, να είναι δυνάμενο σωμάτων, μόνο αυτός ο τρόπος υπάρχει. Να μιμηθούμε τον δικό του τρόπο της δόξης. Για να συνδοξαστούμε κι εμείς μετά τον αγγελικό δυνάμενο εις την βασιλεία του Κυρίου μας, την υπερχρονική καιρό. Σας εύχομαι λοιπόν η χάρη του Αρχιστρατήγου και Αρχαγγέλου Μιχαήλ να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας ενδυναμώνει, να σας θεραπεύει, να σας διαθυνά πάντα.